Είμαι εδώ. Κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά. Πάμε, Γιώργο, πάμε. Γράφουμε. Το μήνυμα της Ανάστασης είναι μήνυμα ζωής, ελπίδας, είναι μήνυμα αισιοδοξίας. Ευχόμαστε σε κάθε Έλληνα, σε κάθε Ελληνίδα, χρόνια πολλά. Όχι, όχι, τελειώσαμε. Εντάξει. Γιατί είναι, ναι. Μην περνάτε έξω από τη ζωοπλασία. Τα προτιμάτε τα φρούτα και όχι όλα. Δεν χρειάζεται όταν πηγαίνετε να κάνετε αυτό που λέμε παπάρα στη σαλάτα. Μια φατσόλα ψωμί. Κάνει κακό. Δεν χρειάζονται οι πολλές σάλτσες. Μπορείτε το ψητό σας, μπορείτε το βραστό σας, μπορείτε τα βραστά σας κολοκυθάκια, τα οποία ζευγιώνω είναι υπέροχα και τα ανακάλυψα τον τελευταίο καιρό. Εσύ ψηφίζεις κάτι από τα μεγάλα κόμματα. Ανήκεις δηλαδή κάπου, δεν θα σε ρωτήσω ψηφίζεις προς Θεού. Δεν είμαι δικτυωμένη πουθενά αν με ρωτάς αυτό. Αλλά επειδή έχεις κατέβει με την αριστερά, είσαι αριστερή εσύ ή όχι. Όχι. Πού προσδιορίζεις τον εαυτό σου πολιτικά. Θα σου πω, είμαι ένας άνθρωπος που θέλει να βλέπει μπροστά. Προσδιορίζω τον εαυτό μου στο σχήμα εκείνο που θα με πείσει ότι έχει μια καλή πρόταση για τους συμπολίτες μου, για μένα, για το μέλλον και τα παιδιά μου. Και δεν έχω πιστεί μέχρι στιγμής από κανέναν, έχω να σου πω. Και βάλαμε μεγάλη τρίτη και μεγάλη τέταρτη. Κυρία Παναγκολάου, πού είναι? Κύριο Ζώτος. Α, ωραία. Σωτήρισα. Του κύριου Μόσχαλου. Κύριο Μόσχαλος, έφυγε. Κύριο Μόσχαλος. Ουσέφεσε το μάνα. Έτσι. Έτσι, έτσι. Μάλιστα. Μάλιστα. Όχι, όχι, ο κύριος Λοβέρδος, ακούστε, ο κύριος Λοβέρδος είπε. Ο κύριος Λοβέρδος είπε. Ο Γιώργος είχε ιδιαίτερη ικανότητα στο να συμβιβάζει αντιτιθέμενες απόψεις. Και υπήρχαν πάντα στο εκτελεστικό γραφείο πολλές αντιτιθέμενες απόψεις. Πάντα με ένα χαμόγελο, με έναν καλό λόγο, με ένα ειρωνικό σχόλιο, με αναφορές σε άλλα θέματα, κατάφερνε να ξεπερνά αντιθέσεις,
να δημιουργεί ένα κλίμα φιλίας. Κύριε Μπούλη, σχετικά με το νομοσχέδιο για την ευθανασία των συνταξιούχων που προτίθεται να καταθέσει η κυβέρνηση, υπάρχει εντύπωση πως δεν έχουν ληφθεί όλες οι παράμετροι υπόψη και πως η ασάφεια των κυβερνητικών προτάσεων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το τολμηρό αυτό εγχείρημα. Όλες οι παράμετροι λαμβάνονται υπόψη και φυσικά δεν πρόκειται να ρυψοκινδυνεύσουμε και να θέσουμε σε διακινδύνευση καμία από τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές οι οποίες έγιναν από τη δική μας κυβέρνηση. Αυτό είναι δεδομένο. Σε συνεννόηση με τους υποψήφιους για ευθανασία έχετε έρθει? Θα πρέπει να υπάρχει σύντομα η συνεννόηση, είναι δικό τους θέμα, αλλά εμείς θα πρέπει να καταθέσουμε, να οριστικοποιήσουμε το νομοσχέδιο και γι' αυτό ακριβώς ζητάμε και την ολοκλήρωση της συνεννόησής τους. Δεν πρέπει η διαδικασία ευθανασίας να έχει ξεκινήσει μέχρι το τέλος του χρόνου? Δεν υπάρχει deadline για τέλος του χρόνου. Εμείς θέλουμε σύντομα να καταθέσουμε νομοσχέδιο. Κύριε Μπούλη, υπάρχει κάποια ενδιαφέρουσα ή έστω κατελάχιστον ευφυή σκέψη στην κυβέρνηση? Δεν υπάρχει τέτοια σκέψη στην κυβέρνηση. Παρά τις δυσκολίες, περπατάμε μαζί αυτόν τον δρόμο, σπάμε την απεισοδοξία και την μυρολατρεία, παίρνουμε την αλλαγή στα χέρια μας και θα πετύχουμε. Θα καταφέρουμε στο τέλος να έχουμε μια πατρίδα για την οποία θα είμαστε όλοι περήφανοι. Στα μάτια των νέων παιδιών βλέπω την αγωνία για το μέλλον τους. Αλλά βλέπω και τη δική μας ευθύνη. Να τους δώσουμε χειροπιαστή, όχι θεωρητική, ελπίδα. Ελπίδα η οποία θα είναι εφαρμόσιμη, ώστε να ξανααποκτήσουν αυτοπεποίθηση και ελπίδα για το αύριο. Ο Γιώργος αγαπήθηκε από το λαό. Κάτι που συμβαίνει σπάνια. Ο Γιώργος ήταν οραματιστής, μα ταυτόχρονα ρεαλιστής. Κάτι που σπάνια βρίσκει κανείς αυτόν τον συνδυασμό. Είχε μέσα του μια φλόγα για αλλαγή, για κοινωνική δικαιοσύνη, για ανάπτυξη. Είχε τη φλόγα, έπαιρνε τις πρωτοβουλίες του, ταυτόχρονα είχε την οριμότητα να ξέρει το πώς και το πότε. Επειδή ο ιδιωτικός τομέας κινείται πιο γρήγορα και πιο σοβαρά, ένα μηχάνημα που προσφερόταν στον δημόσιο τομέα 5 ή 7 εκατομμύρια αγοράστηκε με 3,5. Του Σοσιαλιστικού Κόμματος είναι μια νέα κατεύθυνση για την Ευρώπη. Πρώτα ο πολίτης. Οι Έλληνες δεν διαβάζουν εφημερίδες. Διαβάζουν περίπου 500.000 φύλλα την ημέρα. Και σε αυτά περιλαμβάνονται κάθε είδους έντυπα από αυτά που ξέρετε. Πολύ λιγότεροι διαβάζουν αγγλόφωνες εφημερίδες και μερικοί, πολύ λίγοι πραγματικά, διαβάζουν την International Herald Tribune. I could, but there must have been something I misunderstood. Oh, oh.
something that I've had before, and the winter Olympics up.